Γιατί με τη συμφωνία αυτή καταργούνται, λήγουν οι όποιες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι 190 περίπου που περιγράφονται στα παραρτήματα Α και Β. Προφανώς αυτές είχαν πραγματοποιηθεί πριν μερικές από αυτές τις χώρες ενταχθούν και γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ως γνωστόν μια μεγάλη διεύρυνση με 10 χώρες, οι περισσότερες πρώην σοσιαλιστικές, έγινε το Μάη του 2004. Μια άλλη διεύρυνση με 2 βαλκανικές χώρες έγινε το 2007 και το 2013 έγινε με την Κροατία, που προέκυψε ως νεοκράτος μετά τη δολοφονική επίθεση και διάλυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων το 1999. Και για να θυμόμαστε, αλλά και να μαθαίνουν και οι νεότεροι, στο έγκλημα διαμελισμού της Ιουγκοσλαβίας συμμετείχαν όλες οι κυβερνήσεις της εποχής. Νεοφιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές και κεντροαριστερές του Νταλέμα. Και η ελληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό Σιμίτη, δίνοντας γη, υδρο και αέρα, βάσεις, υποδομές, λιμάνια για να περάσουν τα ανατοϊκά στρατεύματα. Αυτά για την ιστορία. Γιατί όμως να καταργούνται τέτοιες διμερείς σχέσεις μεταξύ κρατών μελών, αν συμφέρει σε κάτι αυτές τις χώρες? Μα όπως λέει η κύρωση της συμφωνίας, γιατί μπορεί να είναι αντίθετες με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου υπάρχει η συνθήκη του Μάστρεχτ για την ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου, όπως και η εσωτερική αγορά. Αντιβαίνει λοιπόν στις συνθήκες. Τελικά το εθνικό δίκαιο είναι κάτω από την πότα του ευρωπαϊκού δικαίου, που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Βέβαια, καθ' αυτή η σύμβαση αφορά την κατάργηση διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαιτητικές διαδικασίες ανάμεσα σε επενδυτές και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις εκείνες που αυτά τα κράτη-μέλη με δική τους εθνική νομοθεσία δημιουργούσαν εμπόδια σε επενδυτικά σχέδια των καπιταλιστών. Τότε αυτοί στρέφονταν κατά των κρατών για να ζητήσουν αποζημιώσεις. Δηλαδή δημιουργούσαν ένα κύκλωμα παραδικαστηρίων για επενδυτές μόνο, όχι δικαστήρια με τη συνταγματική έννοια, αλλά με κατέρωθεν διαιτητές μεγαλοδικηγορικών γραφείων. Αυτό ρυθμιζόταν από τις διακρατικές συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή όμως μετά το θόρυβο που ξεσηκώθηκε και από τη σχετική πρόβλεψη της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, τη γνωστή ΣΕΤΑ, για την πρόβλεψη τέτοιων δικαστηρίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία Ευρωπαϊκή Ένωση έσπευσε να θεσπίσει νομοθεσία που διέπει τα επενδυτικά διαιτητικά δικαστήρια. Αυτό έκανε. Ποιο είναι το κύριο στη σύμβαση? Καταργεί τις συμφωνίες των κρατών μελών για τα διαιτητικά επενδυτικά δικαστήρια, γιατί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές είναι αντίθετες με τις 4 θεμελιώδεις ελευθερίες κίνησης του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατοχύρωσαν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτη αυτή του Μάστρικτ, όπως εξελίχθηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή, δεν καταργεί τις συμβάσεις γιατί προβλέπουν διαιτητικά δικαστήρια για τους επενδυτές, αλλά γιατί από τις ευρωσυνθήκες απαγορεύεται οτιδήποτε εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου και επενδύσεων βεβαίως μεταξύ των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο κάθε μεγαλοκαρχαρίας επενδυτής που θίγεται πρέπει να προσφεύγει στα εθνικά δικαστήρια, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υπερσυνταγματικό και να τον δικαιώνουν.
Συνεπώς, ο λόγος που προωθείται αυτή η κύρωση είναι γιατί δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόζοντας τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει πάντα να δικαιώνουν τους επενδυτές, οπότε ακόμα και αυτά τα διαιτητικά δικαστήρια είναι άχρηστα και πολύ περισσότερο χρονοβόρα για το κεφάλαιο τους επενδυτές και κανένα κράτος μέλος με την νομοθεσία του, όταν είναι αντίθετη με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να εμποδίζει τις επενδύσεις του κεφαλαίου με διαιτησίες. Αν θέλετε, φαίνεται και στα άρθρα 9 και 10 της Σύμβασης, που σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά καλύπτουν τους ομίλους εκείνους που έχουν εκκρεμείς διαιτητικές διαδικασίες. Συνοπτικά, λοιπόν, η κατάργηση των διμερών διακρατικών συμβάσεων εναρμονίζεται με τις κοινές επιδιώξεις μονοπωλίων και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών κυβερνήσεων για την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς κανένα ούτε καν τυπικά εμπόδια, με μόνη την κατοχήρωσή του από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεματοφύλακα το δικαστήριό της. Καταψηφίζουμε, χωρίς να σημαίνει ότι και αυτό που υπήρχε ήταν κανένα φιλολαϊκό μέτρο.